Τώρα θα κοιτάξουμε έξω από το παραθυρό μας αυτούς που με τη δύναμη της ψυχής τους μπορούν και πρέπει να μας εμπνέουν για να δυναμώνουμε. Είναι πράγματα καλοί μου άνθρωποι που αποφεύγουμε να βλέπουμε, να ακούμε και να συζητάμε, φοβούμενοι μήπως μας ψυχοπλακώσουν. Ο όρος δεν είναι δόκιμος, είναι όμως ταιριαστός. Αυτά τα πράγματα είναι που, αν τα εξετάσουμε σωστά, μετά την εσωτερική πάλη, τη δυσκολία, τη στεναχώρια, έρχεται η ανακούφιση και η λύτρωση. Στην περίπτωσή μας, η αναγνώριση του μεγαλείου μιας ψυχής και της δύναμης που κρύβει μέσα της. Θα σας μιλήσω για έναν άνθρωπο δικό μας, Λάκωνα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Μολάους, για τον Δημήτρη Σιάχο. Ο Δημήτρης Σιάχος, εκεί γύρω στα 20 του χρόνια, διαγνώστηκε πως πάσχει από μη άσημη μορφή καρκίνου. Οι γιατροί, αν και προσπαθούσαν, του έδιναν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής. Ο ίδιος νέος και εξ αυτού ίσως αδικαιολόγητα αισιόδοξος, παλεύει, σπουδάζει και αποφυτά από το ΤΕΙ Πειραιά. Σε εκείνη την αποφύτηση, το 1998, βγάζει μία φωτογραφία. Είναι υπερβολικά αδύνατος, χωρίς μαλλιά, φανερά καταβεβλημένος από την νόσο και τις χημειοθεραπείες. Στέκεται τυχερός όμως και με τη βοήθεια του Θεού, στον οποίον αποδίδει εν πολύ στη σωτηρία του, όχι απλά επιβιώνει, αλλά θεραπεύεται απολύτως. Αποφασίζει τότε να κρύψει καλά τη φωτογραφία της αποφύτησης, ίσως γιατί θέλει να αποφύγει την ανάμνηση όσων πέρασε, ίσως γιατί φοβάται μην τυχόν ξανασυναντηθεί με τον καρκίνο, έστω και μέσα από μια φωτογραφία. Πρόκειται για έναν άνθρωπο εξαιρετικά δραστήριο και ευαίσθητο κοινωνικά, πολιτικοποιημένο και εργατικό, υγιή και δυνατό. 18 χρόνια μετά, ο καρκίνος του ξαναχτυπά την πόρτα. Πέρσι, τον Μάρτιο, ο Δημήτρης Σιάχος μαθαίνει πως πάσχει από καρκίνο στο σηκώτη που έχει ήδη κάνει μεταστάσεις. Σοκαρισμένος από την είδηση αυτή, επιστρέφει στο σπίτι του και αναζητά εκείνη τη φωτογραφία. Κοιτώντας την, παίρνει τη σημαντικότερη, τη σπουδαιότερη, την πιο γενναία απόφαση της ζωής του. Αυτή τη φορά θα παλέψει τον καρκίνο δημόσια. Φτιάχνει το Win Cancer, αρχικά μια ιστοσελίδα. Μια σελίδα με πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί κοινοποιεί τις εξετάσεις του, τους φόβους του, την οσιλία του, την πορεία της υγείας του, τις θεραπείες τις οποίες υποβάλλεται. Σιγά σιγά όλο και περισσότεροι άνθρωποι τον παρακολουθούν, του στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και εκείνος παίρνει δύναμη και συνεχίζει. Στη σελίδα του Win Cancer αναρτώνται εμπειρίες καρκινοπαθών, όλα τα στάδια της δικής του μάχης με τον καρκίνο, αλλά και πληθώρα επιστημονικών άρθρων. Δίνει συνεντεύξεις, γράφει, μιλά όσο πιο δυνατά μπορεί, όχι για τον καρκίνο και το θάνατο, αλλά για τη ζωή. Όχι για το φόβο, αλλά για την ελπίδα. Τοποθετείται δημόσια κατά της ευθανασίας και ζητά από όλους όσοι σιωπηλά πολεμούν τον καρκίνο να είναι αισιόδοξοι, να έχουν πίστη στο Θεό, αγάπη και δύναμη για να τα καταφέρουν. Σήμερα το Win Cancer αριθμεί δεκάδες χιλιάδες φίλους και υποστηρικτές και κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι. Ο Δημήτρης Σιάχος και κάθε καρκινοπαθής κάθε μέρα κερδίζει μια μάχη. Επειδή όμως η μάχη αυτή είναι δημόσια, επειδή ο ίδιος έχει προσδώσει εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε αυτόν τον πόλεμο με τον καρκίνο, κάθε μέρα είναι μια νίκη για τη ζωή. Ο Δημήτρης Σιάχος και το δυνατό κίνημα πλέον του Win Cancer λαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες για το σύνολο των καρκινοπαθών. Πρώτη και πολύ σημαντική, η προβολή της ζωής του, της μάχης του, δίνει δύναμη και κουράγιο σε αυτόν που βιώνει κάτι αντίστοιχο και αποθαρρύνεται βλέποντας πόσο έχει καταπέσει, αλλά και σε αυτόν που δεν νόσησε ακόμη και φοβάται πως καρκίνος σημαίνει θάνατος. Ο Δημήτρης Σιάχος είναι όρθιος, χαμογελά μετά τη χημειοθεραπεία, φωτογραφίζεται αποκαμωμένος, δηλώνει αισιόδοξος κάθε φορά που τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν είναι καλά. Κοινοποιεί, εκτίθεται, αλλά δεν κυτρινίζει. Μοιάζει απόλυτα ειλικρινής και πολύ δυνατός και είναι κάθε μέρα νικητής της ζωής. Δεύτερη εξίσου σημαντική πρωτοβουλία, η δημιουργία τράπεζας αίματος για καρκινοπαθείς. Το Win Cancer μας καλεί να χαρίσουμε λίγο από το χρόνο μας, δίνοντας αίμα στη δική του τράπεζα αίματος, χαρίζοντας τελικά ζωή. Η Τράπεζα Αίματος έχει νοσοκομεία αναφοράς τον Άγιο Σάβα, τον Ποδοσάκιο Πτολεμαΐδας και το νοσοκομείο της Σπάρτης και αποδέκτες όλους τους καρκινοπαθείς.
Η αιμοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με κωδικό της τράπεζας 13917 έως το Σάββατο 8 Απριλίου. Τρίτη εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, η διατύπωση αιτήματος για την ενεργοποίηση του Μητρώου Νεοπλασίας της χώρας μας. Μετά την παρέμβαση του Win Cancer, το ΚΕΛΠΝΟ με επιστολή του προς όλα τα νοσοκομεία της χώρας ζητά την κατάρτιση του Μητρώου με την υπενθύμηση πως η δήλωση των κρουσμάτων είναι υποχρεωτική. Η τήρηση ενός τέτοιου Μητρώου είναι πολύ χρήσιμη, κυρίως στη σύνδεση αιτιολογικών παραγόντων με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου που εμφανίζονται συχνότερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα, βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Χιάχος. Κύριε Χιάχου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ξέρω πως η συγκυρία δεν είναι η ευνοϊκότερη για μια τηλεφωνική συνέντευξη. Υπόσχομαι ότι τώρα τις μέρες του Πάσχα, που θέλω να πιστεύω ότι θα μου επιτρέψει η υγεία μου να κατηφορήσω προς τα κάτω, προς τα πάτρια, θα περάσω να τα πούμε και από κοντά. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ για την τόσο συγκινητική και τόσο ζεστή εισαγωγή που προηγήθηκε. Ήθελα μόνο να πω ότι δεν είναι ο Δημήτρης ο Σιάχος που κάνει όλη αυτή την προσπάθεια του Win Cancer. Νομίζω ότι είναι, όπως είπατε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και ότι δεν είμαι ήρωας και δυνατός εγώ. Είναι ο καθένας να έχει μέσα του τόση δύναμη που ποτέ δεν μπορεί να την φανταστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα τα ακούτε, αλλά λένε ότι οι πραγματικοί ήρωες δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ήρωες, γι' αυτό και είναι ήρωες. Λοιπόν, συνεχίζοντας, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την Τράπεζα Αίματος, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, από την πρωτοβουλία σας να δημιουργήσετε μια Τράπεζα Αίματος για καρκινοπαθείς. Θέλω να μας εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαία μια Τράπεζα Αίματος αποκλειστικά για καρκινοπαθείς. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος που νοσεί από καρκίνο, η αλήθεια είναι ότι έχει παραπάνω ανάγκες για αίμα και για αιμοπετάλια, βέβαια δεν είναι απλό πράγμα η δημιουργία τράπεζας αιμοπεταλίων, από ότι ένας κοινός ασθενής, ένας ασθενής άλλων νόσων. Η διαδικασία των χημειοθεραπείων ρίχνει το νοσοποιητικό, ρίχνει τα λευκά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια και είναι υποχρεωμένος να έχει την ανάγκη της μετάγγισης αίματος. Κατά συνέπεια, ειδικά στα αντικαρκινικά νοσοκομεία, συναντάμε πάρα πάρα πολύ έντονη την ανάγκη να ζητούνται θελοντές να προσφέρουν αίμα. Από εκεί πέρα όμως, η κίνηση και η απόφασή μας να δημιουργήσουμε αυτή την τράπεζα αίματος δεν ήταν μόνο στη λογική του φτιάχνουν μια τράπεζα αίματος για καρκινοπαθείς. Εμείς λέμε ότι αν κάποιος έχει κοντά του ένα νοσοκομείο, αν κάποιος στον εργασιακό του χώρο έχει μια τράπεζα αίματος, ας δώσει σε εκείνη την τράπεζα αίματος, όχι κατά ανάγκη του Win Cancer. Η λογική είναι του να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να τους πούμε ότι δώστε αίμα. Δίνοντας αίμα δίνεται ζωή. Και αυτό που λέω εγώ πολύ χαρακτηριστικά και πλησιάζοντας τώρα οι Άγιες Μέρες του Πάσχα, ίσως και με μια δόση υπερβολής, ότι αντί να ναύτε ένα κερί, δώστε 10 λεπτά το χρόνο σας να δώσετε αίμα. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη προσφορά στον άνθρωπο και στο Θεό, αν θέλετε. Αυτό που λέμε είναι ότι όλες αυτές οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που ακολουθούν και παρακολουθούν όλη αυτή τη μάχη του Win Cancer, που συμπαρίστανται, που στέλνουν ευχές, πρέπει να τους ευαισθητοποιήσουμε ότι δεν αρκεί να στείλεις ευχές. Τους λέμε κάντε και ένα βήμα παραπέρα. Έστω και έναν άνθρωπο να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, είναι δραματικό ότι στη χώρα μας, η χώρα μας είναι μάλλον από τις πολύ λίγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν καλύπτει τις ανάγκες της αίμα. Κάνουμε εισαγωγές αίματος από το εξωτερικό, δαπανώντας τεράστια ποσά αφενός. Και αφετέρου δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι που καλούνται να δώσουν αίμα ότι δίνοντας αίμα κάνουν καλό στη δική τους υγεία. Είναι εντυπωσιακά το πόσο μικρότερα είναι τα ποσοστά καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ανθρώπους που δίνουν αίμα, αλλά αν θέλετε και πόσο μικρότερα είναι τα ποσοστά εμφάνισης τύπων καρκίνου σε ανθρώπους που δίνουν αίμα. Γιατί μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς αίματος καθαρίζει ουσιαστικά το αίμα τους και μπορούν έτσι να είναι πιο υγιείς. Για τον εαυτό τους ας το κάνουν πρώτα απ' όλα. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να εισακουστεί και η δική σας κίνηση και να ενεργοποιηθούν συμπολίτες μας σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλετε να μου πείτε τι σημαίνει νοσοκομείο αναφοράς, τι σημαίνει ότι το νοσοκομείο της Σπάρτης είναι νοσοκομείο αναφοράς.
είναι κατά βάση ουσιαστικά ένα τυπικό θέμα, να ξεκινήσουμε με αυτό, το οποίο όταν καλείσαι να δημιουργήσει μια τράπεζα αίματος, το σύστημα ουσιαστικά σε ρωτά ποια νοσοκομεία είναι τα νοσοκομεία αναφοράς. Είναι κυρίως τα νοσοκομεία που θα κληθούν, εάν υπάρξει ανάγκη, να στείλουν κινητή μονάδα αιμοδοσίας ή τα νοσοκομεία στα οποία θα συγκεντρωθεί η μεγαλύτερη ποσότητα αίματος, ώστε σε αυτά τα νοσοκομεία να αναζητηθεί το αίμα που θα χρειάζεται κάποιος ασθενής σε κάποιο άλλο νοσοκομείο της χώρας. Έτσι λοιπόν έχει και ένα συμβολισμό περισσότερο η επιλογή των συγκεκριμένων νοσοκομείων. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τον Άγιο Σάββα, το οποίο είναι το κύριο αντικαρκυνικό νοσοκομείο της χώρας, στο οποίο έχω την τύχη, να το πω, να νοσηλεύομαι, όπως και εκατοντάδες ακόμα ασθενείς. Είναι το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, που είναι ο τόπος καταγωγής της σύζυγου μου, που και εκεί στη Βόρεια Ελλάδα ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος απέναντι σε αυτό το κρίσιμο, το σημαντικό θέμα του καρκίνου, αλλά και φυσικά το νοσοκομείο του τόπου καταγωγής μου, του τόπου mm-hmm. της ιδιαίτερης πατρίδας μου, το νοσοκομείο της Σπάρτης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν, όταν είχα την δυνατότητα να επιλέξω νοσοκομεία αναφοράς, να μην επιλέξω και το νοσοκομείο της πατρίδας μου, και για να ευαισθητοποιήσω τους συμπολίτες μας, τους συμπατριώτες μας, και για να στείλουμε το μήνυμα ότι ναι, και σε όλες τις γωνίες της Ελλάδος ο κόσμος και ευαισθητοποιείται και προσφέρει. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω αν μπορεί κανείς να δώσει αίμα και μετά την 8η Απριλίου με τον κωδικό ναι, αυτόν. Βέβαια, σας ευχαριστώ πολύ. Βάλαμε, συζητώντας με τους φίλους ουσιαστικά που έχουμε συστήσει τη σελίδα, ήταν ότι είμαστε και Έλληνες, ότι αν δεν βάλουμε και στον Έλληνα, χωρίς βέβαια αυτό το είναι ωραίο να το λέμε στη δημόσια λίγο, και ένα deadline, μια τελική γραμμή, δεν θα το πει. Έχει τη λογική της πίεσης, έχει τη λογική ότι δώστε μέχρι τότε, έχει και το συμβολισμό ότι εκείνη τότε ξεκινάει, είναι λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη εβδομάδα. Δώστε μας αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και μια στοιχειώδη κινητοποίηση, να πει ο άλλος ότι ναι, πρέπει να προλάβω να πάω να το κάνω τώρα, να μην τα αφήσω για το απότερο μέλλον, γιατί ξέρετε ότι το αφήνουμε μας αφήνει, το ξεχνάμε. Αυτή είναι η λογική. Δεν είναι ωραίο που το λέμε δημόσια, θα ήθελα δηλαδή, δεν είναι ωραίο, αλλά είναι αληθινό, τι να κάνουμε. Ναι, θα ήθελα να εξακολουθήσουμε να δημιουργούμε, να πιέζουμε ότι πηγαίνετε τώρα και δώστε αίμα, και όταν περάσει ο 8 Απριλίου να πούμε ότι παρατείνεται η λειτουργία της τράπεζας αίματος. Απάντως η αλήθεια είναι ότι, για να μιλάμε για τα πράγματα πώς έχουν, ότι η επιλογή ήταν πιο πολύ στη λογική της ψυχολογικής πίεσης, έτσι μια εθάρρυνση να πάει ο κόσμος να δώσει και να μην το αφήσει, γιατί όλοι έχουμε πράγματα στο μυαλό μας που ξέρουμε ότι πρέπει να τα κάνουμε, αλλά πάντα τα αφήνουμε για τελευταία στιγμή, πάντα τα αφήνουμε για αύριο και στο τέλος μένουν και δεν γίνονται ποτέ. Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, να περάσουμε λίγο και στην τελευταία, αν θέλετε, κατάκτηση του Win Cancer, και αναφέρομαι στην επανενεργοποίηση του μητρώου νεοπλασίας. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι αυτό το μητρώο νεοπλασίας, και αν υπάρχει και σε άλλες χώρες και έχει φανεί εκεί όφελος από αυτό. Αντιλαμβάνομαι. Θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο κρίσιμο όπλο στην καταπολέμηση του καρκίνου σε οποιαδήποτε οργανωμένη κοινωνία. Εγώ ως ασθενής ουσιαστικά μέσα στο νοσοκομείο κλήθηκα να αντιμετωπίσω τις ερωτήσεις που μου έκαναν οι νοσηλεύτες και με ρωτούσαν για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ρωτώντας με «μα γιατί έχουμε τόσο πολλά κρούσματα καρκίνου από εκεί». Mm-hmm. Εγώ δεν το ήξερα, δεν μπορούσα να το ξέρω άλλωστε. Έχουμε τόσα κάθε φορά στην κλινική μας από εκεί. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκα στην Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία, όπου ενημερώθηκα, σοκαρίστηκα ουσιαστικά, μαθαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν έχει μητρώο καρκίνου. Δεν έχει εθνικό αρχείο που να καταγράφονται τα περιστατικά καρκίνου. Και μάλιστα στα διεθνή φόρα, στα διεθνή ινστιτούτα, όπου παρουσιάζεται δηλαδή η χώρα μας, παρουσιάζοντας τα δικά της στατιστικά, δεν έχει δικά της στατιστικά. Παρουσιάζει στατιστικά σταθμισμένα από το αρχείο της Βουλγαρίας, της Κεντρικής Σερβίας και της Κύπρου. Αυτό τουλάχιστον από μόνο του το θεώρησα απόλυτα προσβλητικό. Τη στιγμή, μάλιστα, δε όταν ψάχνοντας τι έχει γίνει, είδα ότι το ΚΕΛΠΝΟ, το Κέντρο Ειδικών Λοιμόξεων, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, στο παρελθόν έχει δαπανίσει τεράστια ποσά για τη σύσταση του συγκεκριμένου μητρώου. Έτσι λοιπόν έκανα το αυτονόητο. Αφενός έστειλα επιστολή στο Υπουργείο Υγείας, απευθύνθηκα στο σύνολο των βουλευτών της χώρας ζητώντας ουσιαστικά παρέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι
ήταν άμεση η πανέμβασή τους. Mm-hmm. Δεκάδες βουλευτές ουσιαστικά μπήκαν στη διαδικασία, γιατί και αυτοί δεν το ξέρουν. Γιατί να μην τα φορτώνουμε όλα στους βουλευτές. Αν δεν τους το πει και κάποιος, πού θα το ξέρουν. Δεν το γνωρίζω. Αν δεν φωνάξω εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της νόσου, αν δεν το πω εγώ που το συνάντησα το πρόβλημα, ποιος θα το πει. Έτσι λοιπόν, υπήρξε πίεση. Υπήρξε αντίδραση και είναι πάρα πολύ θετικό της πολιτικής ηγεσίας. Δόθηκε εντολή στα νοσοκομεία να επανενεργοποιηθεί το σύστημα και η λογική ποια είναι απλά τα πράγματα. Λέμε ότι τάδε περιοχή έχει καρκίνο. Τι πάει να πει έχει καρκίνο, έχει πολύ καρκίνο. Δεν το καταγράψεις, πώς θα το ξέρεις. Αν το δεις και διαφορετικά, ποια μορφή καρκίνου ταλαιπωρεί τη συγκεκριμένη περιοχή. Όταν εντοπίσεις αυτό, θα πεις φταίει το τάδε φυτοφάρμακο, mm-hmm. φταίει το τάδε ζανιοκτόνο, φταίει υδροφόρος ορίζοντας, φταίνει σωληνώσεις. Θα βρεις λοιπόν, και έτσι λοιπόν σήμερα δυστυχώς στη χώρα μας καταγράφονται περίπου 40.000 νέα περιστατικά καρκίνου το χρόνο. Και δυστυχώς έχουμε και 22.000 ανθρώπους το χρόνο που δεν τα καταφέρνουν. Αυτά τα νούμερα θα μπορούσαν να είναι δραματικά μικρότερα αν μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις αιστείες που προκαλούν καρκίνο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Κατά συνέπεια, για να κλείσουμε και να σας ευχαριστώντας πάρα πολύ για την φιλοξενία, ήθελα να πω ότι το Wing Cancer έχει τη λογική. Ο λόγος που συστάθηκε ήταν να στέλνουμε το μήνυμα ότι ο καρκίνος νικέται, να στέλνουμε το μήνυμα ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να την απολαύσουμε, πρέπει παρά τις δυσκολίες κάθε μέρα που βγαίνει, όπως το είπατε πολύ ωραία νωρίτερα, κάθε μέρα που ξημερώνει ο ήλιος είναι μια νίκη, είτε είσαι υγιής είτε όχι, είναι μια νίκη. Είναι μια νίκη της ζωής και πρέπει να χαμογελάμε γι' αυτό, να κοιτάμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που θα θέλαμε να έχουμε. Να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Οτιδήποτε παράξενο βλέπουμε στο σώμα μας θα πρέπει να ανατρέχουμε κατευθείαν στο γιατρό και να μην τρομάζουμε. Δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα στον καρκίνο είναι ότι άνθρωποι που συναντάνε κάτι τρομάζουν στην ιδέα και φτάνουν να πάνε στο γιατρό αρκετούς μήνες αργότερα. Με αποτέλεσμα να μην είναι καλές οι συνθήκες της ιασής τους στη συνέχεια. Να μην είναι καλή η πρόγνωση. Ναι. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και φυσικά να πω ότι όπου και αν είμαστε, από όποιο μετερίζει, από όποιο, ό,τι και να συναντάμε, καλό είναι ως πολίτες να είμαστε ενεργοί, να φωνάζουμε. Και τα μικρά προγραμματάκια που συναντάμε, στο χέρι μας είναι να τα λύσουμε. Εμείς θα γίνουμε η αλλαγή που οραματιζόμαστε για τον τόπο μας. Δεν πρέπει να περιμένουμε καν άλλο να μας τα λύσει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και κλείνοντας να πω πως αδιαμφισβήτητα δίνεται ένα προσωπικό αγώνα επιβίωσης, όμως δίνεται και μια σημαντικότερη, σπουδαιότερη και δυσκολότερη, με συγχωρείτε, δημόσια μάχη με τον καρκίνο και τις επιπτώσεις του στη ζωή και στην κοινωνία. Σας συγχαίρουμε θερμά για τη γενναιότητα που επιδεικνύεται και στα δύο μέτωπα και σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα.